από αυτά που αναφέρθηκε ο κύριος Καρακώστας. Η δημοσιότητα της δίκης είναι εγγύηση και εχέγγυο για τη σωστή διεξαγωγή της στη βάση του δικαιακού μας συστήματος. Και ως εκ τούτου, η παρουσία μας, την οποία θεωρώ υποχρέωσή μας, ως παρόντες, ως πολίτες στην δίκη που παρακολουθήσαμε τη διαδικασία, είναι ένα σήμα για την ανάγκη δημοσιότητας, επιτάχυνσης και απόδοσης της δικαιοσύνης και ταυτόχρονα ήταν μια ανταπόκρισή μας στην μεγάλη πλειοψηφία του Ευρωκοινοβουλίου και μάλιστα το είπα ρητά ότι ήταν από τις καλύτερες, ίσως λίγες στιγμές του, που έλεγε για τις χώρες, για τα εθνικά κράτη, ότι θα πρέπει να εντείνουν τον αγώνα τους απέναντι στα φαινόμενα βίας, ρατσιστικής, ξενοφοβικής και φιλοφασιστικής. Ήμουνα πάρα πολύ σαφής και μου έδωσε την ευκαιρία ο κύριος Καρακώστας να τα επαναλάβω και μέσα στην Ολομέλεια της Βουλής. Κυρία Πρόεδρε, απλώς δεν θέλω να περάσει ασχολίαστο από τη συνεδρίαση. Ο δικτάτορας Παπαδόπουλος δεν εξελέγει με διαδικασίες δημοκρατικές πρόεδρος της Δημοκρατίας μέσα στη Χούντα. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι έχουν τεθεί απολύτως παράνομες όλες οι πράξεις όλης της εφταετίας, για να μην αναφερθώ και στις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούσαν κατά τη διεξαγωγή εκείνου του ψευδοεπίγραφου δημοψηφίσματος μετά το δήθεν βασιλικό πραξικόπημα. Αυτά είναι γνωστά ιστορικά γεγονότα και αποτελεί απίθμενο θράσος τις ημέρες μάλιστα που γιορτάζουμε και τιμάμε όλη η χώρα και ιδιαίτερα η νεολαία την εξέγερση του Νοέμβρη από το βήμα της Βουλής να γίνεται η αποθέωση του δικτάτορα Παπαδόπουλου. Ευχαριστώ πολύ.